Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ προημίου θέλω να κάνω μία δήλωση με όσο πιο υπεύθυνο, κατηγορηματικό και ειλικρινή τρόπο μπορώ. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να ρίξουμε φως στη μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή υφέρπουσα παραπληροφόρηση. Θέλω λοιπόν να δηλώσω με το κύρος στο θεσμικό του Υπουργού Εργασίας της χώρας ότι οι διατάξεις που φέρνουμε συνολικά για τις ένοπλες δυνάμεις, τους ένστολους, λιμενικούς και αστυνομικούς είναι προς το συμφέρον τους. Δεν θίγεται ούτε ένα ευρώ, το επαναλαμβάνω, ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα των ενόπλων δυνάμεων, των αστυνομικών και των λιμενικών, και επιπλέον δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ το πλαίσιο των παροχών τη στιγμή που τα ταμεία τους είναι υγιή. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το εξηγήσω και παρακάτω. Διαχρονικά και στον παγκόσμιο ιστορικό χάρτη έχει αποδειχθεί ότι όλες οι μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις απέναντί τους στάθηκαν δυνάμεις αδράνειας και αναβλητικότητας. Αυτό γίνεται διαχρονικά σε όλο τον κόσμο. Αυτό συνέβη και στην πατρίδα μας. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο, που ευτυχώς για τον άλλο κόσμο, τον ανεπτυγμένο, οι δυνάμεις, οι πολιτικές της αντιπολίτευσης, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, χαμηλώνουν τους τόνους και αφήνουν ανοίξει ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών. Δυστυχώς για την πατρίδα μας, οι δυνάμεις της αδράνειας και της αναβλητικότητας, που είναι υπεύθυνες για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τα τόσα άλλα αρνητικά για τη χώρα μας και την εξέλιξή τους, κρατάνε και σήμερα τη χώρα προσγειωμένη και αλυσοδεμένη σε νοοτροπίες και αντιλήψεις του παρελθόντος, κάτω από ψέματα, κάτω από συσκότηση των πραγμάτων, και δεν αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως γίνεται στον άλλο κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί χειρίζομαι μια πολύ δύσκολη ατζέντα, αυτή που με εμπιστεύτηκε ο Αντώνης Σαμαράς πριν 2 χρόνια, και απέναντί σας έχετε ένα άνθρωπο, θα το πω για πρώτη φορά στη Βουλή, που για 2 ολόκληρα χρόνια μπαίνοντας στο γραφείο μου, παρακαλάω κάθε πρωί το Θεό να με φωτίζει για να παίρνω σωστές αποφάσεις για τους Έλληνες και την πατρίδα μου και κοιτάω και την ελληνική σημαία. Αυτό το λέω γιατί στα 2 αυτά ολόκληρα χρόνια έχουμε κάνει αλλαγές που είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, μεταρρυθμίσεις μοναδικές. Έχουμε ανοίξει δρόμους οι οποίες ουσιαστικά σήμερα χτίζουν, γιατί εδώ είναι και το αντικείμενο το σημερινό της συζήτησης, ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο εδραιώνεται σε υγιείς και ασφαλιστικές βάσεις. Ρωτάω, ήμασταν σύμφωνοι ή αριστερά θα είχε ενδιαφέρον να μας πει ποια είναι η άποψή της, γιατί ακούω το διαπιστωτικό λόγο της, αλλά επί της ουσίας και επί της πρότασης τίποτα. Θα ήθελε δηλαδή να παραμείνουμε σε εκείνο το πλαίσιο του κατακαιρματισμένου συστήματος του ασφαλιστικού, γεμάτο ταμιάκια, υποταμιάκια, που γεμάτο αδιαφάνεια, ένα ψηφιδωτό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων που ωφελούνταν μόνο ποιοι? Ούτε ο λαός, ούτε οι ασφαλισμένοι, ούτε οι εργαζόμενοι, μόνο οι δήμονες του ασφαλιστικού. Κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι είχαν τα γραφεία τους ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορούν να διαφωτίζουν, υποτίθεται, μέσα στο μεγάλο λαβύρινθο. Αυτό το αλλάζουμε. Το κλείνουμε. Το εξορθολογίζουμε και το νοικοκυρεύουμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν πήγα στο Υπουργείο, το έχω ξαναπεί, ζήτησα να μου πούν πώς είναι οι συνταξιούχοι και οι συντάξεις στη χώρα, τι πληρώνουμε, και δεν ήξερε κανένας. Και πήραμε μια πολιτική απόφαση να λύσουμε για πάντα μια παθογένεια δεκαετιών. Και τη λύσαμε. Και από την 1η Ιουνίου του 2013, με τον ήλιο που επικαλείστε, έχουμε πραγματικά ένα από τα πιο σύγχρονα σε επίπεδο ελέγχου και ενημέρωσης συνταξιοδοτικά συστήματα στη χώρα. Θέλατε να μείνουμε στο παρελθόν? Και για να πάμε στα ζητήματα άλλα, όπως παραδείγματος χάρη λέτε για τα επικουρικά και για τα εφάπαξ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η εικόνα. Ένα διαλυμένο σύστημα, χωρίς έλεγχο, με πλήρη αδιαφάνεια, με πελατειακά χαρακτηριστικά του ευχάριστου υπουργού, που σπροχνόταν από συντεχνιακές ομάδες και από ειδήμονες, και κάθε φορά απλωνόταν το χέρι της ευχαρίστησης, δίνοντας 10 και 20% παραπάνω εφάπαξ, επικουρικές, χωρίς λογική. Έτσι, για να είναι ευχάριστος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το αλλάξαμε. Αλλάξαμε και αυτά τα θέματα. Και πλέον το επικουρικό σύστημα της χώρας μας
και το ΕΦΑΠΑΞ μετά την ολοκλήρωση και αυτού του νομοσχεδίου θα έχει ένα από τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά που δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Που αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω δεκαετίες όταν φτιάχτηκαν τα επικουρικά και τα ΕΦΑΠΑΞ συστήματα στη χώρα, με αυτό το σύστημα θα έπρεπε. Λάθος δικό μου είναι που έδωσα την ονομασία συντελεστής βιωσιμότητας. Το σωστό θα ήταν να πούμε συντελεστής νοικοκυρέματος, διαφάνειας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης των γενεών. Ξέρετε πώς λειτουργούσε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας? Στη λογική του δώσει μην σήμερον και άσε τις οφειλές στις επόμενες γενιές. Αυτό θέλετε να συντηρήσουμε? Αυτό ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να συγκρατηθούμε στις παλιές λογικές ή όταν έρθει, αν έρθει ποτέ, να διαλύσει ό,τι φτιάξαμε? Αυτή είναι η δικαιοσύνη της αριστεράς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της αριστεράς η οποία σήμερα επικαλείται. Και εν πάση περιπτώσει, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, Πετσότη, σας παρακαλώ. Πρέπει να πω και το άλλο. Σας παρακαλώ. Θα ακούσουμε τον Υπουργό. Όπως ακούσαμε και εσάς. Για δέκατη φορά. Σας παρακαλώ. Έχω καλέσει, για δέκατη φορά έχω καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Κατσότη, αυτά θέλει να πει, αυτά λέει ο Υπουργός, σε πάση περιπτώσει. Την αξιωματική αντιπολίτευση να έρθει να κάνουμε ένα διάλογο σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αριστερά. Θέμα των εργασιακών και των ασφαλιστικών. Δύο ολόκληρα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, που το καλό να έρθει στη Βουλή να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, να διασταυρώσουμε τα ξύφη των ιδεών μας και των προτάσεών μας σε ευνοϊκό γι' αυτό υποτίθεται περιβάλλον, πετάει λευκή πετσέτα. Αρνείται να έρθει. Εμείς ζητάμε. Και επειδή είναι η δέκατη φορά που το κάνω και απευθύνομαι προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα πω σήμερα είναι ότι περιμένω στους επόμενους δύο μήνες τις προτάσεις σας. Διότι αν προτάσεις θεωρώ τα κοστολογημένα αυτά τα οποία περιγράφεται για αυξήσεις μισθών, για επαναφορά των συντάξεων 13ης-14ης σύνταξης, για επαναφορά των μισθών στα αρχικά επίπεδα, για επίδομα ανεργίας σε αρχικά επίπεδα για όλους τους ανέργους, αυτά όλα περίπου κοστίζουν 12 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Ελάτε να μας τεκμηριώσετε και εδώ είναι η κυβέρνηση να τα κάνει πράξη. Αλλά ελάτε, μην κάνετε διαπιστωτικό λόγο. Θέλετε να κυβερνήσετε αύριο. Και ο λαός, στην κατάσταση που ζούμε, ζητάει υπεύθυνες απαντήσεις. Δεν θα σας εμπιστευτεί αν συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλάξαμε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Ακούω την καταστροφολογία ότι τα ταμεία καταραίουν και ξέρει τη μεγαλύτερη τιμωρία για τον πολιτικό είναι από μέρα σε μέρα ή από μήνα σε μήνα να διαψεύδεται. Κάτι τέτοιο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Δύο χρόνια τουλάχιστον που ακούω καθημερινά ότι τα ταμεία καταραίουν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι παρά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, παρά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι εξυγίανση, σήμερα, τον 8ο μήνα του 2014, έχουμε 66,67% απορρόφηση που θα έπρεπε να είναι από τον κρατικό τομέα για την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού, το 66,28%, δηλαδή απόλυτη ταμιακή ισορροπία. Και μαζί με αυτό να επαναλάβω ότι οι συντάξεις είναι εγγυημένες για τους Έλληνες, και μαζί με αυτό να πω ότι πλέον καταγράφουμε τα θέματα με ακριβή τρόπο, μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε και να ασκήσουμε πολιτικές για το ασφαλιστικό, όχι με λόγια του αέρα, κραδένοντας φυλάδια ή μνημονεύοντας συντάγματα και οτιδήποτε άλλο, με πραγματικά στοιχεία όμως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πετύχαμε πολλά πράγματα στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος εξχρονίζεται και μετά αυτό που μένει το νέο ασφαλιστικό χάρτη θα έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα ασφαλιστικά συστήματα στην Ευρώπη. Απλά θα σας πω για τις επιπτώσεις στον ελληνικό λαό τα εξής. 2,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι που τώρα τους μάθαμε και μπορούμε να τους μετράμε, δεν ξαναπάτησαν το κατόφλι των ασφαλιστικών ταμείων να πάρουν βεβαίωση. Αυτό είναι υπέρ ή δεν είναι? 2,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι μετά την τελευταία παρέμβαση δεν θα ξαναπατήσουν το κατόφλι της εφορίας. Είναι θετικό ή δεν είναι? 10 εκατομμύρια Έλληνες δεν ξαναπάνε να θεωρήσουν το βιβλιάριό τους. Πραγματικά μία τομή. Είναι σωστή κατεύθυνση ή δεν είναι? 196.000 επιχειρήσεις δεν ξαναπήγαν αυτοπρόσωπα να δηλώσουν πώληση και απόλυση και πρόσληψη. Είναι εξχρονισμός ή δεν είναι? Όλα αυτά τα πετύχαμε και θα συνεχίσουμε και θα προχωράμε στον εξχρονισμό όλων των θεμάτων. Και το μόνο που μένει, γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση σε μια μεγάλη τελευταία εκκρεμότητα.
απέναντι στον ελληνικό λαό, που είναι η παροχή της σύνταξης και ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να πάρει τη σύνταξή του, ότι το Υπουργείο προχωράει να λύσει και αυτό, και θα το λύσει. Όχι με προσλήψεις, όχι με περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους. Θα το λύσουμε και το λύνουμε με δύο πράγματα. Με τον Άτλα, καθώς στο τέλος του χρόνου για πρώτη φορά περίπου όσοι δουλεύουν 20 χρόνια θα δουν το ασφαλιστικό τους βιογραφικό, και στο τέλος του 2015 όλοι οι Έλληνες. Άρα η σύνταξη είναι ένα απλό κλικ. Και δεύτερον, με το ενιαίο κέντρο απονομής συντάξεων, που μέσα στη μεταρρύθμιση και τη δημιουργία του νέου ασφαλιστικού χάρτη δημιουργούμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό ασφαλιστικό φορέα, έτσι ώστε ηλεκτρονικά, χωρίς παρεμβάσεις, όλοι οι Έλληνες το πολύ σε ένα μήνα να παίρνουν τη σύνταξή τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους εστόλους, έκανα μία δήλωση στην αρχή, θα την επαναλάβω πιο αναλυτικά. Οι αλλαγές που κάνουμε στο επικουρικό και στο ΕΦΑΠΑΞ, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, δηλώνω και πάλι, με τον πιο κατηγορηματικό και υπεύθυνο τρόπο, πρώτον, ούτε ένα εκατοστό θα μετακινηθούν τα ταμεία τους, δηλαδή κάτω από τη σημαία τους, παραμένουν μέσα στα υπουργεία τους. Δεύτερον, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δεν θα χάσουν από την ακίνητη περιουσία τους. Η ακίνητη περιουσία θα παραμείνει στα ταμεία. Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δεν θα χάσουν από τα παθηματικά τους που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ή αυτά που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Τέταρτον, ούτε ένα ευρώ δεν θα μειωθούν οι παροχές σε όσα από αυτά τα ταμεία είναι υγιή, βιώσιμα, όπως συνηθίζεται να μιλάμε. Και επιπλέον, ούτε μία αλλαγή θα γίνει στα διοικητικά του συμβούλια. Άρα προς τι ο λόγος της ανησυχίας, που βλέπετε και κλείνετε το μάτι, και μ' αρέσει που και ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι και στην αστυνομία. Απλόστατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιο από αυτά τα ταμεία, έχει ελλείμματα, βεβαίως μπαίνει ο συντελεστής αλληλεγγύης, νοικοκυρέματος και δικαιοσύνης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και στον Εύελπη που σήμερα υπηρετεί, θα υπηρετεί αύριο και σήμερα κάνει τις σπουδές του, και στον αυριανό αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και σε όλη τη διαστρωμάτωση των ενόπλων δυνάμεων και στους νέους αστυνομικούς και στους αστυνομικούς που θα πάρουν σύνταξη σε 5 χρόνια, ότι θα πάρουν ΕΦΑΠΑΞ, θα πάρουν και επικουρική. Και φυσικά δώσαμε και μία δυνατότητα που δεν υπήρχε. Εάν κάποιος θέλει, υπό την έννοια ένα σώμα θέλει να κάνει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω με τις διευκρινήσεις που έδωσα και με επιπλέον ότι η ρήτρα αξιωμά για την κυβέρνηση, για το Υπουργείο, συμβολίζει και εκφράζει το σεβασμό και την αναγνώριση του έργου και τη συνεισφορά στην πατρίδα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Κάτι που η αριστερά αυτό τουλάχιστον δεν ξέρω πόσο το αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει όμως και κλείνει το μάτι, ξέρει να κλείνει το μάτι στους αστυνομικούς για λίγους ψήφους. Εσείς κρίνεστε όπως όλοι κρινόμαστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε και η νομοθετική πρωτοβουλία που κινούμαστε είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το επαναλαμβάνω για να τα ακούσουν οι ένοπλες δυνάμεις, οι αξιωματικοί που μέχρι σήμερα δεν γνώρισαν τα πράγματα ή κάποιοι φρόντισαν να τα συσκοτήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι προς το συμφέρον τους και στην ίδια κατεύθυνση η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει να εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ.